Βλάβη στη μονάδα 3 του Βασιλικού προκάλεσε διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας σε χιλιάδες σπίτια ανά τον Παγκύπριο. Η βλάβη σημειώθηκε στη 1:39 λεπτά και αμέσως αυτόματα μπήκε σε εφαρμογή το εναλλακτικό σχέδιο ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Σύμφωνα με το διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ενέργειας, Χρήστον Τουφεξή, λόγω του υψηλού φορτίου ενέργειας που παράγει η μονάδα 3, ενεργοποιήθηκε το εναλλακτικό σύστημα. Λόγω του υψηλού φορτίου που έφερε η γεννήτρια, ενεργοποιήθηκε αυτόματα το σύστημα υποσυχνότητας. Το φορτίο που απολέστηκε αναλήφθηκε από επιπρόσθετες μονάδες, τόσο των βαρών σταθμών Δεκέλιας και Μονής. Όλοι οι καταναλωτές, η τροφοδοσία τους αποκαταστάθηκε στις 14.06. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ήταν, είπε ο κύριος Σουφεξής, σε όλες τις πόλεις και την Ήπεθρο. Ωστόσο, μέσα σε 27 λεπτά είχε επιστρέψει η ηλεκτροδότηση και στο τελευταίο σπίτι. Οι τεχνικοί πάντως της ΑΕΚ αναζητούν την αιτία που προκάλεσε τη βλάβη. Θα ακολουθηθεί διαδικασία διερεύνησης και θα έχουμε την απαιτούμενη τεχνική έκθεση για να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα. Τέτοιες μεγάλες μονάδες μας απασχολούν ιδιαίτερα οι αιτίες απώλειας. Αξίζει να αναφερθεί ότι και την περασμένη Παρασκευή είχε σημειωθεί βλάβη στην ίδια μονάδα, είχε εντοπιστεί και είχε επιδιορθωθεί.